Όχι, κάνω λάθος έκανα. Δεν είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Σε κουρθίνα είναι η Μαντόνα προφανώς. Φυσικά. Μάλιστα. Κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα. Ναι. Και... Καλά, άμα δεν κάνουμε στη Μαντόνα. Δηλαδή, πες μου, παρακαλώ. Μοιάση μα, αγάπη μα να κάνουμε. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Χίλιες φορές. Φαντάσου να μην ήταν λιοντάρι. Φαντάσου. Επειδή προτιμώ εσένα από τη Μαντόνα, θα μα τρελάνε. Δεν υπάρχει αυτό. Είπα. Όχι, άμα θες, πες. Πάμε, λοιπόν, θες να πάμε στους Σκορπιούς εσύ. Κάτσε να το σκεφτώ λίγο. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σκορπιούς, σήμερα σε Ελλήνη στον κρυό. Ναι, είναι μέσα στον τομέα που έχει να κάνει περισσότερο με τη δουλειά, με υποχρεώσεις κτλ. Ό,τι έχει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Ενώ ακόμα και αν δεν εργάζεται, κάποιες άλλες υποχρεώσεις θα έχει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, θέλει μία προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με τη βιασύνη. Το μόνο αυτό, επειδή είπαμε ότι η Σελήνη στον κρυό γενικά έχει την τάση να είναι ενθουσιώδης, παρορμητική, αλλά στην πορεία της ημέρας μπορεί να μετανιώσει ή μπορεί να αναβάλει. Εξαρτάται βέβαια πώς μπορεί να την βγάλει ο καθένας όλη αυτή την επιρροή. Προσέξτε λίγο παραπάνω και σε ό,τι έχει να κάνει με φυσική κατάσταση και υγεία. Είναι από τις μέρες που καλό είναι να δείτε και αυτό το θέμα έτσι λίγο περισσότερο. Όχι αρνητική μέρα για σας, σε καμία περίπτωση, και παραγωγική θα έλεγα. Απλά μια προσοχή σε αυτό που είπαμε, να μην βιάζεστε. Πάμε να δούμε τοξότες. Πιο επικοδομητική σημερινή μέρα, πιο δημιουργική. Σελήνη στον κρυό ταιριάζει περισσότερο με το ζώδιό σας. Άρα πιο θετικές και υπροοπτικές σε ό,τι έχει να κάνει και με τις προσωπικές σχέσεις, φιλικές, ερωτικές, σχέσεις με τα παιδιά, αν είστε γονείς. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι γενικότερα από τις μέρες που πρέπει να αξιοποιήσετε περισσότερο εσείς τοξότες αυτή εδώ πέρα την εβδομάδα, γιατί μπορούν τα πράγματα να κυλήσουν με ένα πιο εύκολο τρόπο σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας που χρειάζεται να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτά για τους τοξότες. Πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς. Έστα, μη φοβάσαι, ούτως ή άλλως συνηθισμένοι είμαστε. Το καταλαβαίνω. Έχω άλλη διάθεση σήμερα. Φυσικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, αγαπητοί εγώ καιροι. Ναι, έχει ένα φόρτο εργασία, σημερινή μέρα, έχει υποχρεώσεις πέρα από τη δουλειά και στο σπίτι. Δεν είναι όμως η σημερινή μέρα τόσο ζορισμένη όσο είναι η αυριανή. Η Τετάρτη είναι η πιο έτσι, περίεργη μέρα της εβδομάδας, όχι μόνο για τους εγώκερους γενικότερα, αλλά για τους εγώκερους ειδικότερα. Είστε κι εσείς στο τέλος μιας περίοδου που η αλήθεια είναι ότι ήταν εξαιρετικά πιεστική, κουραστική, απαιτητική, και είπαμε ότι εκτείνεται χοντρικά μέχρι τις 2 Ιουλίου, μέχρι την Τρίτη δηλαδή, που έχουμε και την πρώτη έκλειψη της καλοκαιρινής περίοδου. Οπότε σιγά σιγά μετά κάπως θα αρχίσουν να πέφτουν οι τόνοι, κάπως θα αρχίσετε να ηρεμείτε. Δεν θα είναι τόσο ασφυκτικό το πλαίσιο. Σήμερα... Χάλια ήθελα να πει, αλλά είναι ευγενή. Όχι, και ασφυκτικό. Αυτό, αλήθεια. Α, ναι, εντάξει, αυτό. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά... Γιατί να μας κακοκαρδίσεις. Κρίμα είναι. Λοιπόν... Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή και η αυριανή μέρα θέλουν την προσοχή τους. Από την Πέμπτη και μετά, κάπως το πράγμα είναι πιο ελπιδοφόρο και πιο θετικό, τουλάχιστον για το weekend. Πάμε να δούμε τους υδροχώους. Σημερινή μέρα έχει κάτι έντονο σε επικοινωνιακό επίπεδο κυρίως. Ναι, σας καλεί να φανείτε τολμηροί. Η σελήνη στον κρυό είναι ούτως ή άλλως μια δυναμική σελήνη, που αν την αξιοποιήσετε, γιατί είναι θετική προς το ζώδιό σας, μπορεί να έχετε και αποτέλεσμα. Βέβαια, τολμηρή μεν, αλλά και ευαίσθητη σε ό,τι έχει να κάνει με τους άλλους που μπορεί να έχετε τις επαφές σας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μερικές φορές μπορεί να μην καταλαβαίνουμε την ορμητικότητά μας και να βγαίνει λίγο περίεργα στην άλλη πλευρά όταν θέλουμε να πούμε κάτι. Αυτό θα προσέξετε λίγο περισσότερο, να μην φανείτε επιθετικοί προσπαθώντας να πείσετε τους άλλους για μια ιδέα, για μια σκέψη, οτιδήποτε μπορεί να έχετε. Όχι, σίγουρα αρνητική μέρα για σας, θα τη συμπεριλάβω στις θετικές αυτής εδώ πέρα της εβδομάδας. Και για τους ηχθείς, να πούμε... Την αγάπη μας και το σεβασμό μας. Εννοούνται όλα αυτά. Σήμερα θα έλεγα να μην αποφύγετε συζητήσεις που μπορεί να σας δυσκολεύουν σε σχέση με τα οικονομικά. Τώρα με το να τις αγνοείτε, να τις αναβάλλετε, δεν κερδίζετε κάτι. Ειδικά η σημερινή μέρα έχει μια έμφαση περισσότερο σε οικονομικά
θέματα, αλλά είναι και μία από τις μέρες που μπορείτε πιο άνετα να βρείτε λύσεις πάνω στα οικονομικά, ακόμα και σε κάποια έξοδα που μπορεί να προκύπτουν έστω και ξαφνικά. Κάτι μπορεί να βρεθεί καλύτερο. Μην το αναβάλλετε για αύριο. Η αυριανή μέρα είναι λίγο πιο πιεστική σε αυτό το τομέα και μια συζήτηση μπορεί να πάει καλύτερα σήματα σήμερα σε σχέση με οικονομικά, σε σχέση με την αυριανή μέρα. Αυτά. Λοιπόν, μάλιστα. Επίσης, στο άλλο που πρέπει να δώσουν έμφαση και να γίνει το